Καλημέρα παιδιά, σήμερα έχουμε δυνατό αναπληρωματικό στο μάθημα του Νίκου. Είναι ο Βούκας εδώ γιατί ο Νίκος απουσιάζει και θα κάνει τα δύο μαθήματα αυτή της εβδομάδας. Ελπίζω να σας αφήσω όλους ικανοποιημένους. Θα κάνει τα πάντα για να φέρει την ίδια ενέργεια με αυτή που φέρνει ο Νίκος στα γυρίσματα. Καλησπέρα σε όλους. Αυτής της εβδομάδας τα μαθήματα θα τα κάνουμε μαζί. Αναπληρώνουμε τον αγαπητό μας προπονητή και φίλο Νίκο. Θα ακολουθήσουμε την ίδια ροή, όπως είχατε μάθει με τον Νίκο, τα ίδια πράγματα θα κάνουμε και μαζί. Σας έχω ένα πρόγραμμα με έμφαση στο κάτω μέρος και ένα πρόγραμμα με έμφαση στο επάνω μέρος. Η ροή μας θα έχει να κάνει με κάποιες ασκήσεις για warm-up και κάποιες ασκήσεις για κυρίως μέρος με εξοπλισμό. Ανάλογα με το τι έχετε ο καθένας, θα σας δίνω και τις αντίστοιχες παραλλαγές και φυσικά οδηγίες για επιμέρους tips ανάμεσα στα διαλύματα. Ελπίζω να το χαρείτε όσο και εγώ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε από θέση τραπεζάκι, τετραποδική στήριξη. Προσέχουμε να έχουμε τους ώμους μακριά από τα αυτιά και κάνουμε απλά κυκλάκια με το πόδι, κρατώντας σταθερή τη λεκάνη μας, προσπαθούμε να δίνουμε την κίνηση μόνο από το ισχύο. Θα κάνουμε 5 επαναλήψεις προς τα εμπρός και 5 προς τα πίσω για να συμπληρώσουμε 10 σε κάθε πόδι. Κάναμε 10, αλλάζουμε. Προσπαθούμε να κρατάμε πάντα έξω το στήθος, τους ώμους μακριά από τα αυτιά και όπως σας είπα, λεκάνη σταθερή, η κίνηση να έρχεται μόνο από το ισχύο. Θέλουμε να ζεστάνουμε πολύ καλά την περιοχή αυτή, γιατί σήμερα θα δείξουμε ασκήσεις για το κάτω μέρος και χρειαζόμαστε καλό ζέσταμα. Παραμένουμε στην ίδια θέση, πάμε στη δεύτερη μας άσκηση, τεντώνουμε αντίθετο χέρι-πόδι μπροστά. Το χέρι θα το σχηματίσουμε σε γροθιά. Θα έρθει δίπλα από το αυτί μας και το πόδι θα προσέχουμε να μην φεύγει πολύ επάνω, να είναι μέχρι την ευθεία της λεκάνης και του υπόλοιπου σώματος. Θα κάνουμε 10 επαναλήψεις στο σύνολο. Και κάτω. Ωραία. Σηκωνόμαστε όρθιοι, φέρνουμε ένα ελαφρύ αλτήρα ή μπορείτε να πάρετε όσοι έχετε δίσκους με κιλά ένα πεντάκιλο, το πιο ελαφρύ που έχετε, το κρατάμε κοντά στο ύψος του θώρακα, λίγο πιο πάνω από τους κοιλιακούς, ανοίγουμε τα πόδια μας λίγο προς τα έξω, κρατάμε ίσια την πλάτη και κάνουμε μία κίνηση από τη λεκάνη με ίσιο τον κορμό μπροστά, κάνουμε good mornings για να προθερμάνουμε λίγο τους τραχιαίους μας, τους οπίστους μυριαίους που θα δουλέψουν στις ασκήσεις που θα έχουμε στο κυρίως μέρος. Κατεβαίνουμε μέχρι εκεί που νιώθουμε ότι η λεκάνη μας είναι ευθεία, χωρίς να έχουμε καθόλου κάμψη στην εσωφυγική μοίρα. Θα νιώσετε πίσω τα πόδια σας να τραβάνε, καθώς ανοίγουν οι οπίστοι μυριαίοι, πηγαίνετε μέχρι εκεί που αισθάνεστε ασφάλεια. Τη δεύτερη φορά που θα το περάσετε θα είστε σε θέση να κατεβαίνετε και λίγο πιο χαμηλά. Άλλη μια φορά. Ωραία. Αφήνουμε. Μπορούμε να κάνουμε λίγες περιφορές στους καρπούς μας γιατί θα χρειαστούμε και αυτά για την πρώτη άσκηση που θα κάνουμε στο κυρίως μέρος. Και περνάμε άλλη μια φορά το ίδιο ακριβώς. Τη δεύτερη φορά που θα κάνετε τα κυκλάκια προσπαθήστε να ανοίξετε λίγο παραπάνω τον κύκλο. Υποθέστε ότι το γόνατό σας είναι σαν ένας διαβήτης που διαγράφει ένα κύκλο. Κάνουμε και πάλι 5 μπρος και 5 προς τα πίσω. Αλλάζουμε πόδι.
Όπως βλέπετε, τη δεύτερη φορά που περνάω τις ασκήσεις, αυξάνω και λίγο περισσότερο την ταχύτητα εκτέλεσης, πάντα με ελεγχόμενο τρόπο, αλλά επειδή έχω ζεσταθεί από την πρώτη φορά καλύτερα, μπορώ να περάσω σε λίγο πιο γρήγορη ταχύτητα. Πάμε στη δεύτερη άσκηση, αντίθετο χέρι πόδι μπροστά. Έχουμε τελειώσει, σηκωνόμαστε πάνω, παίρνουμε το ελαφρύ μας βάρος, το κρατάμε στο στήθος, με τα πόδια λίγο προς τα έξω, ίσια σπονδυλική στήλη, ελαφρώς λυγισμένα γόνατα, χαμηλώνουμε μόνο από τη λεκάνη. Προσπαθούμε τώρα που είναι η δεύτερη φορά να βρούμε λίγο χαμηλότερη θέση από τον κορμό μας, πάντα κρατώντας τη μέση μας ίσια. Αν νιώσουμε οποιοδήποτε πόνο στη μέση, αφήνουμε το βάρος κάτω και προσπαθούμε να το εκτελέσουμε χωρίς να κάνουμε απλά την κίνηση για τη μέση μας. Και 10. Και έτσι έχουμε τελειώσει το ζέσταμα. Επειδή η πρώτη άσκηση που θα κάνουμε είναι τα μπροστινά καθίσματα και η μπάρα θα έρθει στα χέρια μας επάνω, αν νιώσετε ότι χρειάζεστε πιο επιμέρους προθέρμανση στους καρπούς, μπορείτε να κάνετε μερικές έξτρα διατάσεις μπροστά και ανάποδα ή κάτω στο έδαφος, όπως σας έχει δείξει πιθανά και ο Νίκος σε άλλα επεισόδια, να βάλετε τα χεράκια, να ανοίξετε στήθος ή και με γυρισμένες παλάμες προς τα μέσα, να κάνετε μικρή μεταφορά δεξιά-αριστερά. Αυτό το αφήνω πάνω σας για να μην σας φάω το χρόνο. Εγώ θα περάσω κατευθείαν στις ασκήσεις του κυρίως μέρους. Παίρνουμε την πάρα μπροστά. Επειδή θα πάρουμε την πάρα σε θέση rack position, θα πρέπει να την πάρετε με ίσια πλάτη κάνοντας ένα σωστό deadlift από κάτω. Ξέρετε, πιστεύω, η περισσότερη τεχνική. Εάν κάποιοι από εσάς που παρακολουθείτε δεν έχετε πάρα στο σπίτι, μπορείτε να αντικαταστήσετε αυτή την άσκηση με έναν αλτήρα ή ένα kettlebell και να κάνετε τα λεγόμενα goblet squat. Οπότε θα πιάσετε ακριβώς τις ίδιες μυϊκές ομάδες, είτε κάνετε goblet είτε κάνετε front squat. Η έμφαση θα είναι περισσότερο στο τετρακέφαλο, στο μπροστά μέρος του ποδιού και θα δουλέψουν πολύ και οι ραχιαίοι σας, γιατί το σώμα θα είναι αρκετά όρθιο επειδή το βάρος το κρατάμε μπροστά. Οπότε σκύβουμε, έχουμε ίσια πλάτη. Ανεβάζω σιγά σιγά και φέρνω την μπάρα μου μπροστά. Αφήνω πολύ απαλά να πέσει στους καρπούς μου, κοιτάζω μπροστά και κάνω 8 επαναλήψεις. Προσεκτικά κατεβάζω, κοντά στο σώμα μου, με ίσια πλάτη αφήνω. Κάνουμε ένα λεπτό διάλειμμα, θα σας πω και μερικά tips για τα μπροστινά καθίσματα. Ενδεχομένως κάποιοι που κρατάτε την μπάρα μπροστά να νιώσετε μεγάλη ένταση στους καρπούς. Αν το δοκιμάσετε και στο δεύτερο σετ και συνεχίζετε να νιώθετε ένταση, μπορείτε να αλλάξετε λαβή. Θα σας δείξω μια άλλη λαβή, στην οποία αντί να κρατάτε την μπάρα στους καρπούς, μπορείτε να πιάσετε την μπάρα χιαστή. Απλά θέλει λίγο περισσότερο προσοχή στο πώς θα αφήσω την μπάρα μετά για να μην τραυματιστώ. Το ιδανικό θα ήταν να έχουμε ένα squat rack για να παίρνουμε την μπάρα μας από το σωστό ύψος, αλλά δεδομένου των συνθήκων κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από εδώ. Οπότε μόλις περάσει το ένα λεπτό θα σας κάνω το δεύτερο set με την άλλη λαβή για να δείτε ποια είναι η εναλλακτική σας. Πάμε να πούμε στο δεύτερο σετ. Από εδώ όπως είμαι για να αλλάξω λαβή, κάνω με ασφάλεια το εξής. Κρατώντας έξω το στήθος, φέρνω το ένα μου χέρι στον αντίθετο ώμο και το άλλο ακριβώς από πάνω.
Έτσι φεύγει τελείως η ένταση από τον καρπό. Απλά πρέπει να κρατάω πάλι έξω το στήθος. Εκτελώ το κάθισμά μου με την ίδια ακριβώς τεχνική. Τώρα, με προσοχή, μεταφέρω την πάρα μου αργά να κυλήσει στους αγκώνες, αργά στις παλάμες και αφήνω κάτω. Και αυτή είναι η εναλλακτική μας, αν αισθανόμαστε πολύ μεγάλη ένταση στον καρπό από τη θέση rack position, κρατάμε την πάρα μπροστά. Άλλο ένα λεπτό διάλειμμα και περνάμε στο τρίτο μας σετάκι και έτσι θα έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας άσκηση. Την πρώτη μας άσκηση που είναι βασική πολυαρθρική, γίνεται σε 8 επαναλήψεις. Όσο πιο μεγάλο φορτίο έχουμε, τόσο πιο λίγες επαναλήψεις θέλουμε να χρησιμοποιούμε και γι' αυτό τη βάζουμε στην αρχή και πάντα έχουμε το περισσότερο βάρος, το περισσότερο μηχανικό φορτίο. Τώρα, αν εσείς έχετε μικρότερο βάρος ή δεν έχετε μπάρα στο σπίτι, μπορείτε να κάνετε πιο αργά τις επαναλήψεις ή μπορείτε να κάνετε και λίγο πιο υψηλές επαναλήψεις, αντί να κρατηθείτε δηλαδή στις 8, να κάνετε 10 με 12, εκεί που αισθάνεστε ότι το σώμα σας έχει φορτιστεί ανάλογα. Πάμε να κάνουμε και το τρίτο μας σετάκι. Και έτσι έχουμε τελειώσει με την πρώτη μας άσκηση. Κρατάμε περίπου πάλι ένα λεπτό διάλειμμα, ίσως λίγο παραπάνω, γύρω στο 1,5 αν χρειαστείτε για τη μετάβαση. Δεύτερη μας άσκηση είναι τα Romanian deadlift ή αλλιώς άρση θανάτου με σχεδόν τεντωμένα πόδια. Θα έχουμε μόνο μία ελαφριά κλίση από το γόνατο. Θα γυρίσω λίγο την πάρα μου 45 μοίρες για να μπορείτε... Εδώ, okay. Για να μπορείτε να με βλέπετε λίγο και από το πλάι. Η τεχνική όσο αφορά τη θέση του σώματος θα είναι όπως αυτή που κάναμε στο ζέσταμα τα Good Mornings. Δηλαδή το σώμα μου κρατάει σε μια σταθερή γωνία λυγισμένα τα γόνατα και μετά θα κάνω κάμψη μόνο από το ισχύο μου, κρατώντας σταθερή τη λεκάνη μου. Τα πόδια είναι ανοιχτά στο άνοιγμα των ώμων. Θα αισθανθείτε πάλι να ανοίγει το πίσω μέρος του μυρού, όλοι οι οποίοι στη μυριαίοι. Θα κατεβαίνετε με την πάρα μέχρι εκεί που αισθάνεστε ασφάλεια ότι μέσα σας διατηρεί τη φυσιολογική καμπύλη. Δεν θέλουμε παραπάνω κατέβασμα, δεν είναι δηλαδή ο στόχος μας να φτάσουμε όσο πιο χαμηλά μπορούμε, γιατί αν αλλάξει η αρχιτεκτονική στη μέση θα έχουμε πλήξη μέσα στους σπονδύλους. Οπότε ξεκινάμε. Παίρνουμε την πάρα μας με ένα κανονικό deadlift και η άσκηση ξεκινάει από πάνω, οπότε από εδώ ξεκινάμε να μετράμε και εδώ κάνουμε 10 επαναλήψεις. Εισπνοή κατεβαίνω, εκπνοή ανεβαίνω, πάμε. Και προσεκτικά λυγίζω γόνατα, πάλι αφήνω. Κρατάμε ένα λεπτό διάλειμμα για να πάμε στο δεύτερο. Εάν δεν έχετε μπάρα στο σπίτι, μπορείτε να την κάνετε με δύο αλτήρες. Εάν δεν έχετε δύο αλτήρες, μπορείτε να την κάνετε με έναν αλτήρα. Να κρατήσετε από τη μία πλευρά, να κάνετε τις 5 επαναλήψεις με το ένα χέρι. Μόλις τελειώσετε την 5η επανάληψη, αλλάζετε χέρι και κάνετε το ίδιο από την άλλη. Οπότε στην άσκηση μπορείτε να μπείτε με πολλούς τρόπους. Η μπάρα είναι ο ιδανικός. Σε όσους έχετε μπάρα, πιθανά τα πόδια σας να είναι δυνατά, αλλά να σας αφήσει λίγο σε κάποιο σημείο στο δεύτερο ή τρίτο σετ η
δύναμη της λαβής. Για να το λύσετε αυτό, μπορείτε να πιάσετε μεικτή λαβή, να γυρίσετε δηλαδή το ένα χέρι να κοιτάει ανάστροφα, ύπτια όπως λέμε, και το άλλο να είναι από πάνω. Είτε είναι από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, δεν παίζει ρόλο, δεν ενεργοποιείται κάτι διαφορετικό στο σώμα σας. Πάμε να κάνουμε το δεύτερο σετ. Λυγίζουμε πόδια, προσεκτικά αφήνουμε. Σας τονίζω πάντα πώς παίρνουμε και πώς αφήνουμε την μπάρα, γιατί οι περισσότεροι τραυματισμοί συμβαίνουν εκεί, όταν ξεκινάμε μία άσκηση που είμαστε θεωρητικά πιο ξεκούραστοι και όταν αφήνουμε την μπάρα και τελειώνουμε μία άσκηση, γιατί εκεί είμαστε πιο κουρασμένοι. Οπότε παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να στείνετε σωστά το σώμα σας και φυσικά στην προκειμένη άσκηση το να στείλετε σωστά το σώμα σας σε ένα κανονικό deadlift, σας βοηθήσει και στο ίδιο το deadlift μετά, όταν εκτελείτε την άσκηση. Δηλαδή, ο τρόπος ο σωστός έχει αυτό που λέμε μεταφορά μάθησης από τη μία θέση στην άλλη. Μην το αμελείτε αυτό. Στα βάρη χρειάζεται λεπτομέρεια, πρώτα απ' όλα για την ασφάλειά σας και για την υγεία των αρθρώσεών σας και μετά για το αποτέλεσμα. Πάμε να κάνουμε το τρίτο σετάκι. Έχουμε κάνει 10, γυγίζω, αφήνω, θα πάω την μπάρα μου πίσω για να σας δείξω την επόμενη άσκηση. Η επόμενη άσκηση είναι το kettlebell swing, θα χρειαστείτε ένα kettlebell. Εγώ στην προηγουμένη περίπτωση έχω ένα των 28 κιλών, δεν είναι ένα βαρύ kettlebell για άντρες, για τη συγκεκριμένη άσκηση που θα κάνουμε, μπορεί να σας μοιάζει βαρύ. Και εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να πω και μερικά πράγματα για τη συγκεκριμένη άσκηση, για το swing, κυρίως για τις γυναίκες που όταν δίνουμε ένα βάρος κοντά στα 16 κιλά, που είναι το κατάλληλο βάρος, το προτινόμενο τουλάχιστον, για να κάνει κάποιος kettlebell swing, όταν σηκώνουν το βάρος τους φαίνεται πολύ βαρύ. Το βάρος δεν θα το σηκώσω στο kettlebell, αλλά θα το μεταφέρω. Δημιουργώ μια τροχιά ελλειπτική με ένα σημείο α και ένα σημείο β, και μετακινώ, γι' αυτό και λέγεται swing, γιατί σχηματίζει μία κούνια, το βάρος από το σημείο α προς το σημείο β. Οπότε το βάρος μπορεί στην αρχή να μας φανεί βαρύ, εννοείται ότι όταν κάνουμε εκμάθηση τεχνικής θα πάρουμε πιο ελαφρύ βάρος, αλλά όταν κάνουμε άσκηση χρειαζόμαστε βάρος, γιατί πρέπει να δημιουργήσουμε αυτή τη βαλιστική κίνηση. Λίγα πραγματάκια σε σχέση με την τεχνική, η άσκηση γίνεται ακριβώς όπως κάναμε τα Romanian deadlift, είναι δηλαδή από τα ισχύα. Δεν κάνω κάθισμα. Όταν κάνω swing, κάνω κάμψη από τα ισχύα και το σώμα μου διαρκώς κάνει κάτω, μπροστά σφίγγω κουλτούς και σταματάω την κίνησή μου. Το kettlebell μπορεί να έρθει ιδανικά περίπου μέχρι τις 45 μοίρες, με ελαφρώς λυγισμένους τους αγκώνες και πάντα κρατημένο κοντά στα πλευρά. Δεν θέλω να σας φεύγει πολύ και να ανεβαίνει ψηλά. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα να συζητήσουμε για ποιο λόγο δεν πρέπει να φεύγει ψηλά, αλλά κρατήστε για αρχή αυτό για να είστε σίγουροι ότι το εκτελείτε σωστά. Θα σχηματίσω ένα ισόπλευρο τρίγωνο με τα πόδια μου. Οι επαναλήψεις που θα κάνω είναι 15 σε αυτή την άσκηση, γιατί είναι η τελευταία και θεωρητικά η πιο εύκολη, οπότε πρέπει να στρεσάρω με άλλο τρόπο τους μύες μου. Θα σκύψω, θα πιάσω το kettlebell και θα το φέρω λίγο υπογωνία. Αυτό θα με βοηθήσει για να το μεταφέρω κατευθείαν πίσω. Κρατάω ίσια την πλάτη μου, κοιτάζω διαγώνια μπροστά, με δυναμικό τρόπο το πάω πίσω και ξεκινάω. Phew.
και αφήνω στο ίδιο σημείο μπροστά. Ξεκουράζομαι, έκανα 15 επαναλήψεις. Όπως είδατε, κάθε επανάληψη πρέπει να είναι σαν να είναι φωτοτυπία της προηγούμενης. Κάνουμε δηλαδή ακριβώς την ίδια πανομοιότυπη τεχνική. Η αναπνοή σας που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο μπορεί να είναι εισπνοή πίσω, εκπνοή μπροστά στο δύσκολο μέρος ή μπορείτε να κάνετε, αν κουραστείτε πολύ καρδιοπνευστικά, διπλή εκπνοή, δηλαδή να κάνετε αυτό είναι για λίγο πιο προχωρημένους οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν τη διπλή εκπνοή και μπορούν να κρατήσουν το ίδιο τέμπο σε κάθε επανάληψη. Εσείς προσπαθήστε να το κάνετε με το συμβατικό τρόπο, όπως κάνουμε δηλαδή σε όλες τις ασκήσεις με τα βάρη, εισπνοή στο εύκολο μέρος, εκπνοή στο δύσκολο. Πάμε να κάνουμε το δεύτερο σετ. Τρίγωνο, υπογωνία, το kettlebell, κοιτάω μπροστά η ίσια πλάτη. Αυτό ήταν το δεύτερο σετ. Έχουμε άλλο ένα να κάνουμε. Προσέξτε επίσης όταν κάνετε swing, πολύ βασικό λαθάκι. Όταν από την κάτω θέση ανεβαίνω επάνω, πολλούς τους παρασέρνει η φόρα από το kettlebell και κάνουν υπερέκταση του κορμού μπροστά. Πρέπει να έρθετε μέχρι την ευθεία να σφίξετε ισχυρά τους γλουτούς. Η γλουτή σας είναι το φρένο για να έρθετε στην ευθεία, στην κάθετη θέση. Αν το σώμα σας φύγει μπροστά, δεν θα φταίει η άσκηση. Που σας πόνεσε η μέση, θα φταίει ο τρόπος εκτέλεσης. Η άσκηση είναι πολύ ασφαλής και μάλιστα έχει δειχθεί και ερευνητικά ότι έχει πάρα πολλά ωφέλη στην πρόληψη τραυματισμών. Πάμε να κάνουμε και το τρίτο μας σετάκι. Και εδώ τελειώσαμε και με την τελευταία μας άσκηση. Κάτι τελευταίο για τη συγκεκριμένη. Αν έχετε πιο ελαφρύ kettlebell, οι άντρες παράδειγμα, αν έχετε ένα 16, ένα 20, μπορείτε πολύ άνετα να ανεβάσετε τις επαναλήψεις. Πάρα πολύ. Δηλαδή από τις 15 που σας έδωσα εγώ, να πάτε μέχρι τις 25 και τις 30 επαναλήψεις, θα έχετε πολύ καλή ενεργοποίηση και θα έχετε και ένα επιπλέον όφελος στο καρδιοαναπνευστικό σας, γιατί θα είστε περισσότερο χρόνο υπό συνθήκες άσκησης, οπότε θα ανεβάσετε και το καρδιοαναπνευστικό σας, που νομίζω ότι όλοι το έχουμε ανάγκη αυτές τις μέρες. Εδώ τελείωσε η σημερινή μας προπόνηση για το κάτω μέρος. Αν έχετε απορίες, αφήνετε ένα σχόλιο από κάτω ή επικοινωνείτε με κάποιο τρόπο μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Βασίλη.